Τάσο, μετά από 4 σερί νίκες η ομάδα δεν τα κατάφερε κοντά στον Πανετολικό. Μάλλον τιμωρήθηκε από την μπάλα γιατί είχε ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι. Πες μας το σχόλιο σου, πώς είδες εσύ αυτόν τον αγώνα. Τίποτα. Μπήκαμε καλά σχετικά στο πρώτο ημίχρονο. Λίγο στη μέση ήταν λίγο τα πατήματα να βρούμε. Αλλά πετύχαμε το πρώτο γκολ. Αλλά γενικά στο δεύτερο ημίχρονο λίγο δεν τα καταφέραμε σε πολλές φάσεις. Δεν είχαμε πολλές δεύτερες μπάλες κερδισμένες και δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Συνεχίζουμε όμως κανονικά. Έρχεται πρόγραμμα βαρύ. Ταξιδεύετε στην Καλονή. Το στόχος για το εκτός έδρας παιχνίδι της επόμενης Δευτέρας. Τίποτα, μόνο νίκη. Σε είδαμε να σκοράρεις για ένα ακόμη παιχνίδι. Φαίνεται ότι πατάς πολύ καλά στο γήπεδο και ότι διανύεις μια περίοδο φόρμας. Αυτό σου δίνει όθηση για να συνεχίσεις? Σίγουρα με δίνει όθηση. Προσπαθώ για το καλύτερο και να βοηθήσω την ομάδα μου το καλύτερο δυνατό. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες είδαμε ότι προπονήθηκες αρκετές φορές με την Α ομάδα. Θέλω να μας μιλήσεις για την εμπειρία αυτή και για το τι κίνητρα μπορεί να σου δώσει αυτό για το μέλλον και τι μαθαίνεις από όλη τη συμμετοχή σου με τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησαν όλοι οι συμπαίκτες μου στην πρώτη ομάδα. Με δίνανε συμβουλές, με καθοδηγούσαν και ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Ήταν πολύ ωραία γενικά και θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να συνεχίσω να είμαι πάνω. Πώς είναι να προπονήσεις μαζί με τον Ντίμιταρ Βερμπάτοφ? Πώς είναι να προπονήσεις? Τίποτα, είναι και αυτό μια εμπειρία. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Τίποτα. Συμμετοχή στην πρώτη ομάδα, καλές εμφανίσεις με την ΚΑΠΑ 20. Το μέλλον που θα οδηγήσει αυτή τη χρονιά, εσύ τι επιδιώκεις σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο? Σε ομαδικό σίγουρα προσπαθούμε για το να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Τώρα σε ατομικό, τίποτα, απλώς προσπαθώ να πετύχω αυτά που πρέπει να πετύχω για να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ και εγώ.